και πάλι σε μια τέτοια σαν ένας άνθρωπος.
άστα ιδεολογικά που θα το όχι αυτούς του λιγότερο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το όχι ήταν μια σιγανή, σαν ανάσα, καθημερινή, προσωπική επιλογή. Όχι, δεν θα συνεργαστώ. Όχι, δεν θα δουλέψω για το ΡΑΕ. Όχι, δεν θα προδώσω τους δικούς μου. Έτσι, λέει ο συνταγματολόγος Αριστόπουλος Μάνασης, μικρά όχι συμβάλλουν στην υπέρβαση του παρόντος, στην ιστορική εξέλιξη με προοπτική, την βαθμιαία απελευθέρωση και καταξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. 73 χρόνια μετά, το όχι δεν αντιλαλείστε ιδιωτικά ρούχα. Ο λαός μας σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής και πνευματικής κρίσης κινδυνεύει να μετεξελιχθεί σε θηρίο όταν τον κατευθύνουν να χαίρεται που δεν συμπεριλαμβάνεται στο 1 εκατομμύριο ανέργους, αλλά αμείβεται με σίγουρα. Να μισεί όσους πληρώνονται εξωτερικώς. Να αντιπαθεί τους μετανάστες που απελπισμένοι αναζητούν σωτηρία μακριά από τους λαούς, γιατί τάχα του πάρουν τις δουλειές. Να σκύβει το κεφάλι στους απολογητές της εθνικής και οικονομικής υποτέλειας που παρελάβουν στην μικρή Ελλάδα. Είναι ανάγκη σήμερα να πούμε το δικό μας όχι. Μικρό, σιωπηλό, καθημερινό. Όταν πιάνει το χέρι που απλώνει ο συνάνθρωπος, όχι απλώς ο συμπατριώτης, για να δημιουργήσουμε όμως τότε το δικό μας άνθρωπο, το δικό μας τάδιο. Όπλα γι' αυτό, η ιστορία που την ξεχάσαμε και αφήσαμε το μύθο να μας γεμίσει θέατρο. Η ανθρωπιά που πρέπει να βγει από το κοστούμι της ιδιοτέλειας και της υποταγής και το θάρρος της συνοδητής επιλογής του αγώνα που έκανε τους ταπεινούς μας προγόνους ήρωες, μπορούν